Ήταν όπως παίζαμε παλιά κρύο ζεστό το παιχνίδι, αυτό ίσχυε και φέτος. Κάποιες μέρες είχε αρκετή κίνηση, κάποιες λιγότερη, αλλά γενικά ήταν μια χρονιά, ήταν που ήταν περίεργη, ήταν που ήταν ιδιαίτερη, αλλά κλείνοντας το ταμείο μας τέλη Αυγούστου, είδαμε ότι υπήρχε μια σχετική κίνηση, η οποία ελπίζουμε να συνεχιστεί, γιατί όπως είπα και πιο μπροστά, είναι μια πολύ περίεργη χρονιά και δυστυχώς θα είναι ακόμη πιο περίεργη και από εδώ και πέρα και λόγω του κορονοϊού. Από εδώ και πέρα, τώρα μπήκαμε στο Σεπτέμβριο, έχουν αλλάξει κάποιες τα δεδομένα, από 13 Σεπτεμβρίου θα έχουμε και κάποιες αλλαγές. Πώς βλέπετε το μέλλον του εμπορικού συλλόγου και γενικά το επιχείρημα στην πόλη μας? Θα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυτές που εκπροσωπούμε εμείς, τηρούμε τα μέτρα με ευλάβεια. Το αποδείξαμε αυτό, δεν ήμασταν εστίες μόλυσης. Έρχεται, όπως σας είπα και προηγουμένως, ένα δύσκολο τετράμινο, θα είναι προσαρμογής θεωρώ όλο αυτό. Πρέπει να τηρούμε όλοι τα μέτρα, πρέπει να προχωρήσουμε με αυτά τα μέτρα. Δυστυχώς είναι πολύ δύσκολο, θα επιβαρυνθούμε πάρα πολύ με όλη αυτή την κατάσταση. Κλείσαμε το 2020 πολύ δύσκολα. Κλείνουμε και το 2021 σχεδόν πολύ δύσκολα, οπότε είναι καλό και από εδώ και πέρα να μπορέσουμε να κοιτάξουμε η κυβέρνηση και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί είπατε και εσείς πολύ σωστά ότι από 13 του μήνα, σε λίγες μέρες, ξεκινά τα καινούργια μέτρα, θα είναι πολύ δύσκολα για κάποια είδη. Αν έχουμε ένα lockdown... Δεν θέλω να το σκέφτομαι. Πάλι όπως και τις άλλες χρονές, η αγορά θα έχει μεγάλο πρόβλημα. Δεν γίνεται άλλο lockdown αυτή τη στιγμή. Ήδη έχουμε δύο. Σχεδόν 7 μήνες κλειστά καταστήματα σε 1,5 χρόνο. Σκεφτείτε να έρθει ακόμη ένα lockdown σε μια περίοδο συσσαγωγικά που θεωρείται καλή, γιατί μετά τον Οκτώβριο-Νοέμβριο πλησιάζουν οι γιορτές, οπότε θεωρείται καλή περίοδο. Δεν θέλουμε να το σκεφτόμαστε αυτή τη στιγμή. Δεν πρέπει να γίνει lockdown. Αυτό έχει ακουστεί, ότι δεν πρόκειται να γίνει lockdown. Κάθε περιοχή ανάλογα τι υπάρχει θα παίρνονται και κάποια μέτρα. Όπως προείπα, καλό είναι να κοιτάξουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είμαστε η ραχοκοκαλιά της οικονομίας, της ελληνικής οικονομίας, δυστυχώς. Πληττόμαστε αυτή τη στιγμή πολύ άσχημα. Τα έσοδά μας είναι πολύ λίγα, τα έξοδα είναι ακόμη περισσότερα. Προσπαθούμε και εμείς, είμαστε οικογενειακές επιχειρήσεις στην πόλη μας οι περισσότερες. Προσπαθούμε να είμαστε τυπικοί, σωστοί, γιατί είμαστε οικογενειάρχες. Είμαστε καταναλωτές και ήδη καταλαβαίνουμε και τους καταναλωτές. Οπότε είναι καλό να μπορέσουν πλέον να σκύψουν πάνω από τα προβλήματά μας και να μπορέσουμε και εμείς να ανταπεξέλθουμε σε όλη αυτή την κατάσταση.